Δόξα τον Κύριο, αδερφή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο και για αυτό το βραδινό, αυτή την ώρα που ήρθαμε στον Νίκο τον Άγιο. Ήθελα να διαβάσω στην σελίδα 887 κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, ΚΖ και από το εδάφιο 27. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, ΚΖ από το 27 εδάφιο, 887 σελίδα. Τότε στρατιώτε του ηγεμόνος, παραλαβώντες στον Ιησούν εις το πρωτόριον, συνήθρισαν επ' αυτόν όλον το τάγμα των στρατιωτών και εκδίσαντες αυτόν, ενέδισαν αυτόν χλαμίδα κόκκινην και πλέξαντες στέφανον εξ ακάνθων, έθεσαν επί την κεφαλήνα αυτού και κάλαμον εις την δεξιάν αυτού και γονιπετήσαντες έμπροσθεν αυτού, ενέπαιζον αυτόν λέγοντες χαίρο βασιλεύς των Ιωδαίων. Και επτίσαντες εις αυτόν, έλαβον το κάλαμον και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού. Και αφού ενέπαιξαν αυτόν, εξέδισαν αυτόν τη χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και έφεραν αυτόν δια να σταυρώσωσιν. Ενώ δε εξήρχονται ο εύρων άνθρωπων Κυριναίων ονομαζόμενων Σίμωνα, τούτον ιγκάρευσαν δια να σηκώσει το σταυρόν αυτού. Και ότε ήλθον εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά, όσες λέγεται κρανίου τόπος, έδωκαν εις αυτόν να πει όξος με μειγμένον μεταχολής και γευθείς δεν ήθελε να πει. Αφού δε σταύρωσαν αυτόν, διαμυρίσισαν τα αιμάτια αυτού, βάλλοντες κλήρον, για να πληρωθεί το ρηθένι που το προφήτου, διαμυράστησαν τα αιμάτια μου εις αυτούς και επί το αιματισμόν μου έβαλαν κλήρον και καθήμενοι εφύλατον αυτόν εκεί. Και έθεσαν επάνωθεν της κεφαλής αυτού την κατηγορίαν αυτού γεγραμμένην, ούτως έστιν Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε σταυρώθησαν μετά αυτού δύο ληστέ, εις εκ δεξιών και εις εξ αριστερών. Οι δε διαβαίνοντες ευλαστήμουν αυτόν, κινούντες τα κεφάλια αυτών και λέγοντες «Ο χαλών των ναών και δια τριών ημερών οικοδομών σώσον σε αυτόν, αν είσαι Υιός του Θεού, κατάβαπτο σταυρού». Ομοίως δε και οι αρχιερείς, εμπέζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων, έλεγον «Άλλους έσυσε αυτόν, δε δύναται να σώσει, αν είναι βασιλεύς του Ισραήλ, ας κατεβεί τώρα από του σταυρού. Και θέλομεν πιστεύσει εις αυτόν, πέπιθεν επί των Θεών, ας σώσει τώρα αυτόν, εάν θέλει αυτόν, επειδή είπεν ότι Θεού Υιός είμαι». Το αυτό δε και οι ληστέ, οι σταυροθέτες μετά αυτού, ονίδιζον εις αυτόν. Αμήν, αδερφοί. Ο Χριστός, αδερφοί, τον ευχαριστούμε κιόλας, ήρθε σε αυτή τη γη και είναι η στιγμή που κορυφώνεται αυτή η στιγμή. Κορυφώνεται για το ο Κύριος θα δώσει τη ζωή του και την ψυχή του για μας. Σε αυτό το σημείο οι στρατιώτες τον πήρανε, του ηγεμόνος λέει, και τον βάλανε στο πρωτόριον. Σε ένα κέντρο εκεί πέρα και σύναξε, λέει, όλο, λέει, το τάγμα των στρατιωτών. Ένα, όπως ξέρουμε, αδερφοί, ένα τάγμα είναι πάρα πολλοί στρατιώτες για έναν μόνον άνθρωπο, ναι, για τον Ιησού Χριστό. Ο μεγαλύτερος εγκληματίας, που πέρασε σε αυτή τη γη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τον έτσι τον εκδικάσαν, αδερφοί, σαν ένα μεγάλο ληστή, ένας μεγάλος, τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Ένας άνθρωπος που έδωσε την ψυχή του, που έκανε θαύματα για αυτούς, για τις οικογένειές τους. Και τον χτυπήσανε, τον μαστιγώσανε. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Αυτή η στιγμή που τον φέρανε εκεί στο πρωτόριο, πέρασε ο Κύριος, αδερφοί, βάσανα μεγάλα. Τον χτυπήσανε, τον ευθύνανε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και είχα διαβάσει, αδερφοί, ότι τους χτυπάγανε τότε τους εγκληματίες και ληστές, ώστε να φύγει αυτός ο πόνος του σταυρού, ώστε να πεθάνει πιο γρήγορα στο σταυρό, ή και πεθαίνανε και εκεί στα μαστιγώματα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μπορούμε να φανταστούμε τι αντοχή είχε ο Κύριος μας, αδερφοί. Τι επιμονή είχε ο Κύριος για εμάς, που έβαλε ο Κύριος τον εαυτό του για μας. Και μου κάνει εντύπωση, αδερφή, και έρχεται στο μυαλό μου πως αυτή η μητέρα που γέννησε τον Ιησού Χριστό, η Μαρία, άκουγε, αδερφή, τις τελευταίες
ανάσες πριν το θάνατο. Εκεί που η μητέρα, όταν γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί, άκουσε το κλάμα του μωρού, άκουσε τη χαρά που να γέλαγε το μωρό που γεννήθηκε, ευχαριστούμε τον Κύριο, και ήταν το μοναδικό μωρό που έζησε. Γιατί ο Ηρώδης, όπως ξέρουμε αδερφοί, σκότωσε όλα τα παιδάκια. Σκότωσε όλα τα παιδάκια. Ήθελα να δούμε και αυτό το σημείο στον Ιερεμία, είναι αδερφοί, στον Ιερεμία 701 σελίδα και από το 15. Ούτω λέγει Κύριος, φωνή οικούστη εν Ραμά, θρήνος κλαθμός, οδυρμός. Η Ραχήλ κλαίωσα τα τέκνα αυτής, δεν ήθελε να παρηγορηθεί για τα τέκνα αυτής, διότι δεν υπάρχουσιν. Ούτω λέγει Κύριος, πάυσον την φωνή σου από κλαθμού και τους οφθαλμούς σου από δάκρυον, διότι το έργον σου θέλει ανταμυφθεί, λέγει Κύριος, και θέλουσιν επιστρέψει εκ της γης του εχθρού. Και είναι ελπής εις τα έσχατά σου, λέγει Κύριος, και τα τέκνα σου θέλουσιν επιστρέψει εις τα όρια αυτών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι φοβερό και τρομερό σημείο, αδερφοί, κάποιος να σκοτώνει το παιδί σου. Είναι ένα σημείο που πονάει κάθε μητέρα παραπάνω, πατέρα, αδέρφια, ευχαριστούμε τον Κύριο, αλλά ο Κύριος, όπως φανερώνεται και μέσα στην Αγία Γραφή και κι άλλες περιστάσεις, στην Αγία Γραφή δεν ξέρουμε για ποιο λόγο το επιτρέπει αυτό ο Κύριος. Αλλά ξέρουμε, αδερφοί, όπως μας φανερώνει στο 17, ότι τα τέκνα θέλουσαν επιστρέψει. Θα πάνε πάλι. Μπορεί να πούμε, θα φύγουνε, θα χαθούνε. Όχι, αδερφοί. Όχι, αδερφοί, αλλά ξαναπάνε πάλι στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάνε από εκεί που βγήκανε. Από εκεί που επέτρεψε ο Κύριος. Να πεθάνουν όλα τα παιδάκια αυτά για να σωθεί μόνο ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τι άκουσε αυτή η μητέρα, Θα ήταν πολύ θλιμμένη και η Μαρία να ακούει τις μητέρες να κλαίνε και αυτή να χαίρεται, να έχει χαρά μέσα στην κατάσταση ότι το παιδί της δεν τη σκοτώσανε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πόσο θαυμαστός είναι ο Κύριος στη ζωή μας. Τι θαυμάσα κάνει ο Κύριος, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και συνεχίζουμε, αδερφοί, και πλέξαντες, λέει, Στέφανον εξακάνθον, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έθεσαν, λέει, επί την κεφαλή αυτό. Δεν φτάνει που το χτυπήσανε τον Κύριο, που το ραβδίσανε. Βάλανε και Στέφανο με αγκάθια, αδερφοί, στο κεφάλι του. Στο κεφάλι του. Δεν σας έφτανε αυτό που το μαστιγώσατε, που του βγάλατε αίμα, που του βγάλατε τη σάρκα. Δεν σας έφτανε αυτό, θέλατε και το στεφάνι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πόσο άλλο πόνο θα αντέξει. Πόσο θα άντεχε κάποιος αυτή τη στιγμή, αν το αντιμετωπίζανε και αυτόν έτσι, έναν ληστή. Δεν θα μπορούσε να αντέξει, αδερφοί. Αλλά ο Κύριος δεν είχε ολοκληρώσει ακόμα το έργο που είχε έρθει από τον πατέρα του. Δεν είχε ολοκληρωθεί το έργο ακόμα, γιατί είχε κι άλλο. Είχε κι άλλο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πήρανε και καλάμι, λέει, παρακάτω, και τον χτύπησαν, λέει, στο κεφάλι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τον ευτίσανε. Πόσο, Κύριε, πόσο άλλο άντεξε ο Κύριος πόνος για μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Παρέμεινε εκεί για σένα, επειδή εσύ ήσουν η χαρά που έβαλε μπροστά του. Εσύ ήσουν η χαρά που έβαλε μπροστά ο Κύριος, αδερφή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Που θα μπορούσε να πει, καθίστε ρε παιδιά, τι έκανα, κάτι. Σας χτύπησα, σας σήκωσα χέρι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εκεί που ο Κύριος είχε θεραπεύσει συγγενείς, είχε κάνει νεκραναστάσεις, ευχαριστούμε τον Κύριο. Εκεί που είπε στον Πέτρο ότι μπορώ να φέρω 12 λεγιώνες ανθρώπων, και εκείνη τη στιγμή μπορούσε να φέρει 12 λεγιώνες ανθρώπων ώστε να απαλλαχθεί από αυτό το πράγμα. Αλλά όχι, αδερφοί. Παρέμεινε, γιατί η χαρά που έβαλε μπροστά του ήσουν εσύ. Ήμουνα εγώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Αυτός ο δρόμος προς το Γολγοθά, αδερφοί, ήταν ένα βάσανο. Ανθρώπινα ήταν ένα βάσανο. Αλλά από εκεί βλέπουμε, αδερφοί, τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Από εκεί βλέπουμε πως ο Ιησούς Χριστός ήταν θεάνθρωπος. Και δεν ήταν άνθρωπος που θα έπεφτε, θα τα παρατούσε, όχι.
κάντε με ό,τι θέλετε, ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά άντεξε, άντεξε το πόνο, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήσουν στο μυαλό την ώρα του Γολγοθά. Ήσουν στο μυαλό του που δεν τα παράτησε, που δεν τα άφησε, ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά όχι, όπως μας φανερώνει, αδερφοί, και στην Αποκάλυψη και στις 7 εκκλησίες, λέει ότι στον εικόντα ο Νικών, και στις 7 εκκλησίες, αδερφοί, να νικήσω και εγώ, να νικήσουμε και εμείς, αδερφοί, να μείνουμε μέχρι τέλος. Καθώς ο Κύριος νίκησε τον κόσμο, και εμείς μέσω του Ιησού Χριστού να κερδίσουμε και εμείς τον κόσμο. Να παραμείνω μέχρι το τέλος. Τα βήματά μου να ακολουθάω και εγώ τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Να βλέπω πώς περπάτησε ο Κύριος, να περπατήσω και εγώ την οτροπία του Κύριου. Δόξα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το που έκανε ο Κύριος και για αυτό το έργο. Αυτό το έργο του Σταυρού. Και βλέπουμε, αδερφοί, παρακάτω, αγκάρευσαν και έναν Κυριναίο να τον βοηθήσει τον Κύριο, γιατί ήταν πάρα πολύ κουρασμένος, ήταν και μακριά από εκεί, από το Πρετόριο μέχρι και το Γολγοθά. Και όλο αυτό να κουβαλάει το σταυρό του για να πάει στο Γολγοθά. Είναι φοβερό, αδερφοί. Ποιος θα το άντεχε από εμάς, ποιος θα μπορούσε να το κάνει αυτό από εμάς? Βλέπουμε, οι μαθητές φύγανε, εξαφανιστήκανε. Δεν μπορούσανε. Ο Πέτρος τον απαρνήθηκε 3 φορές. Ο δυνατός ο άνθρωπος, αυτός ο άντρας, ο δυνατός, ευχαριστούμε τον Κύριο. Μερικές φορές το παίζουμε και εμείς, αδερφοί, δυνατοί. Μπορώ να αντέξω, μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Αλλά άμα ο Κύριος δεν οδηγήσει, άμα ο Κύριος δεν βάλει το χέρι του, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Άμα ο Κύριος δεν βάλει το χέρι του, δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Είμαστε ένα μηδενικό. Και έτσι, όπως έβαλε τον Κυριναίο που τον εγκαρεύσανε, λέει, και αυτός κουρασμένος ήρθε και αυτός από τον αγρό. Α, τώρα το σταυρό θα κάνω, θα κουβαλήσω. Ήμουν στον αγρό. Δεν βλέπετε πώς είμαι, είμαι κουρασμένος, είμαι ιδρωμένος. Θα πάρω και το σταυρό. Αν μπορέσουμε, αδερφοί, να πάρουμε και εμείς το σταυρό του αδερφού μας. Να βοηθήσω τον αδερφό μου, την αδερφή μου στο σταυρό που περνάει. Να το βοηθήσω τον αδερφό μου και την αδερφή μου, γιατί έχει και ανάγκη και από μένα. Και το πιο μόνο σίγουρο που μπορώ να βοηθήσω τον αδερφό μου πρώτο-πρώτο είναι να προσευχηθώ για αυτόν. Αν επιτρέψει να με ακούσει, να τον ακούσω, ευχαριστούμε τον Κύριο, ώστε να συμβουλεύσει, να συμβουλεύσει ο αδερφός, τον αδερφό και την αδερφή, ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί έχουμε ανάγκη, αδερφοί, ο ένας από τον άλλον. Γι' αυτό λέει ο Κύριος ότι είμαστε ένα σώμα. Άμα θα πει, θα είστε ένα σώμα εκεί, ένα άλλο σώμα από εκεί και θα είμαστε δυσκοπισμένοι. Αλλά είμαστε ένα σώμα, αδερφοί, μια εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Κύριο, η Παγκόσμια Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και έτσι εγκαρεύσανε αυτό το Κυριναίο. Ευχαριστούμε τον Κύριο που πήρε αυτό το βάρος από τον Ιησού Χριστό. Πήρε αυτό το βάρος και το πήγαν εκεί στο κρανίου τόπο, στο Γολγοθά. Έκανε και αυτό στον δρόμο, έκανε και αυτό στον κόπο του για τον Ιησού Χριστό. Και μετά, λέει, έδωσαν εις αυτόν, λέει, να πιει όξος με μειγμένο, λέει, μεταχολής, και γευθείς δεν ήθελε να πιει. Κι άλλο, δώσανε ξύδι, του δίσανε, ευχαριστούμε τον Κύριο, δώσ' το νερό του ανθρώπου να πιει. Είναι διψασμένος, κουρασμένος, δεν είχε φάει τίποτα, από τη στιγμή που, όπως μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού, από τη στιγμή που τον επιάσανε, περάσανε κάποιες ώρες μέχρι να πάει στον Γολγοθά, δεν είχε πιει, δεν είχε φάει τίποτα. Δεν είχε φάει τίποτα, ούτε πιει, αδερφοί. Ποιος άνθρωπος μετά από μια δουλειά ή από κουρασμένος να μην φάει? Όπως είπε και ο αδερφός, γυρνάμε από τη δουλειά μας, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να πληθούμε, να φάμε, να πιούμε, ευχαριστούμε τον Κύριο, ο καθένας μας, πιστεύω. Αυτός εκεί, ενώ προσευχότανε, που ήρθε ο Ιούδας και τον πρόδωσε, ευχαριστούμε τον Κύριο, δεν είχε πιει και δεν είχε φάει τίποτα. Κουρασμένος, ταλαιπωρημένος. Για ποιον όμως, αυτό να μην μας ξεφεύγει, για σένα. Ήτανε κουρασμένος για σένα, ευχαριστούμε τον Κύριο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αδερφοί.
Αφού δε εστάβωσαν αυτόν, διαμερίστησαν, λέει, τα ημάτια αυτού. Και βγαίνουν όλες οι προφητείες που είχαν βγει, αδερφοί, που είχαν προηγηθεί στην Παλιά Διαθήκη, ευχαριστούμε τον Κύριο, όλα πραγματοποιούνται. Όλες αυτές οι προφητείες που έχουν γίνει πρέπει να πραγματοποιηθούν, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βάλανε κλήρο, λέει, και διαμοιράστησαν, λέει, τα ημάτια αυτού, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τον κοροϊδεύανε τον Κύριό μας. Και καθήμινη, λέει, στο 36, εφύλατον, λέει, αυτόν εκεί και τον φυλάγανε τον Κύριο. Καθίσανε εκεί και τον φυλάγανε. Και έθεσαν, λέει, πάνωθεν τις κεφαλούς αυτού την κατηγορία. Η κατηγορία ποια ήτανε? Ότι αυτός εστίνει Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Αυτή ήταν η κατηγορία, Για αυτή την κατηγορία σταυρώθηκε ο Κύριος. Τόσο μεγάλο ήταν αυτό, τόσο τραγική κατηγορία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Επειδή είπε ότι εγώ είμαι ο Ιησούς, εγώ είμαι ο Θεός, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και το βλέπανε και οι ίδιοι αυτά που κάνανε, που έκανε ο Ιησούς Χριστός, δεν μπορούσε να τα κάνει κανένας άλλος. Απολύτως κανένας άλλος δεν μπορούσε να το κάνει. Δόξα στον Κύριο. Και λέει, τότε σταυρώθησαν, λέει, και οι δύο ληστές, εις δεξιών και άλλος αριστερών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Οι δε διαβαίνοντες, λέει, και αυτοί που ακολουθούσανε, είχε τον πόνο ο Κύριος, είχε αυτή την ταλαιπωρία, είχε και αυτούς να τους κοροϊδεύουνε, αλλά εκεί ο εχθρός επιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή. Μέχρι την τελευταία στιγμή, κατέβα, εσύ που έσωσες, εσύ που θεράπευσες, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο χαλό, λέει, των λαών, λέει, δια τριών ημερών, οικοδομών, λέει, σώσον εαυτόν, αν είσαι Υιός του Θεού, κατέβα, τι κάνεις εκεί πάνω? Εσύ είσαι δυνατός, εσύ είσαι ο Θεός που λες. Αλλά όχι, αδερφοί, η χαρά ήσουνα εσύ. Δόξα στον Κύριο. Έμεινε μέχρι τέλος ο Κύριος μας. Μέχρι τέλος, αδερφοί. Δόξα στον Κύριο. Και λέει, κατέβα από του Σταυρού. Ομοίως δε και οι αρχιερείς. Ναι, μενε ο λαός και οι αρχιερείς, ευχαριστούμε τον Κύριο, λέγανε, άλλους, λέει, έσωσεν. Άλλους έσωσε ο Κύριος. Άλλους θεράπευσε. Δεν δύναται, λέει, να σώσει, λέει, αν είναι βασιλεύς το Ισραήλ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ας κατέβει τώρα, λέει, από το Σταυρό. Έσωσε κάποιον άλλον. Δεν μπορεί να σώσει τον εαυτό του? Δεν έχει την εξουσία, δεν έχει τη δύναμη? Δεν έχει την εξουσία ο Κύριος, αδερφή, να σώσει τον εαυτό του? Εννοείται πως την είχε. Εννοείται πως είχε την εξουσία ο Κύριος. Και αυτή την εξουσία, αδερφοί, μας έχει δώσει και εμάς ο Κύριος σήμερα. Τι, όπως είπαμε πριν, να νικήσω κι εγώ. Να νικήσω κι εγώ τον εχθρό που έρχεται και μου ψιθυρίζει. Μου λέει, κάνε κι αυτό, δεν πειράζει. Τόσο δεν είναι τόσο μεγάλο αυτό που θα κάνεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πρόσεξε εκεί πέρα, μην χτυπήσεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά τι, αδερφοί, ο Κύριος ήταν εκεί. Ο Κύριος είναι δίπλα στον καθέναν που τον καλεί. Είναι δίπλα στον καθέναν που θέλει τον Ιησού Χριστό να είναι μέσα στη ζωή του. Και έτσι και αυτοί λέγανε, οι αρχιερείς, οι σοφοί τότε της εποχής, οι πιστοί, οι μεγάλοι τότε θα λέγαμε της εποχής, ευχαριστούμε τον Κύριο. Όπως μας φανερώνει και σε άλλον Ευαγγελιστή, όντως, λέει, πραγματικά, λέει, ένας αρχιερέας ήταν, λέει, όντως Υιός Θεού. Ομολογεί και ο ίδιος ότι αυτός που είναι πάνω στο Σταυρό όντως είναι ο Υιός του Θεού. Κράτησε το λόγο του μέχρι τέλος. Μέχρι τέλος ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί. Δόξα στον Κύριό μας. Ας κατέβει τώρα, λέει, από το Σταυρό και θέλουμε, λέει, πιστεύσει εις αυτόν. Πάλι δεν θα πιστεύανε. Πάλι δεν θα πιστεύανε, αδερφοί. Όπως τις προάλλες είχε πει ο αδερφός, όταν πήγε ο πλούσιος και ο Λάζαρος, που πήγανε στο Αβραάμ, στο κόλπο του Αβραάμ εκεί πέρα, που λέει, ο πλούσιος πήγαινε, μίλησε στο λαό, εδώ έχουν, λέει, τους προφήτες και αυτούς, και άμα πάω και άμα πάει αυτός, λέει, θα πιστέψουν, λέει, στο λόγο, για να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό? Δεν θα πιστέψουν και πάλι.
και πάλι δεν θα πιστέψουν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όπως και ο Ηρώδης που είπαμε πριν, που έπεσε, λέει, ήταν γραφτό, όπως λέει και μέσα στην Αγία Γραφτή, είναι γραφτό να κάποιοι άνθρωποι να πολεστούν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Κύριος, αδερφοί, δεν θέλει να πολεστεί κάποιος, αλλά με την δικιά του πρόθεση και με τη δικιά του θέληση το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί? Γιατί υπάρχει η υπερηφάνεια. Και πέρα υπήρχε η υπερηφάνεια. Τι θα έκανε, λέει ο Ηρώδης, λέει, γεννήθηκε ένας άλλος βασιλιάς που θα πάρει τη θέση τη δικιά μου. Ένας άλλος βασιλιάς εκτός από μένα, αφού εγώ είμαι ο βασιλιάς ο μεγαλύτερος εδώ. Δεν υπάρχει άλλος από μένα. Και αυτό το μωράκι θα πάρει τη θέση μου. Δεν ξέρει ποιος είμαι εγώ. Είμαι ένας άντρας μεγάλος, γεροδεμένος. Αυτό το μωράκι θα μου πάρει τη θέση. Ας τους σκοτώσω όλους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά αδερφοί, τι θέλει ο Κύριος? Να μείνουμε κοντά Του, να μείνουμε στην αγκαλιά Του, αδερφοί. Να μείνουμε στην αγκαλιά Του, γιατί αυτό θέλει. Αυτό θέλει, αδερφοί. Και λέει στο 44, και αυτοί οι δύο ληστές στην αρχή μας φανερώνει εδώ ο Λόγος του Θεού ότι ονείδιζαν, λέει, σε Αυτόν. Ονειδίζανε και οι δύο ληστές τον Ιησού Χριστό. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ένας ληστής, καθώς έβλεπε τον Ιησού Χριστό, ήρθε σε Αυτόν, είδε ότι αυτός ο Ιησούς Χριστός είναι όντως από αυτά που ακούγαμε και από αυτά που βλέπαμε, που θα μπορούσε να φύγει από το Σταυρό, θα μπορούσε να κατέβει από το Σταυρό, αλλά έμεινε μέχρι τέλος ένας, αδερφή, ένας στο Σταυρό. Πήρε και αυτός εκεί πέρα μαζί με τον Ιησού Χριστό, πήγανε στον Παράδεισο που λέει ο Κύριος, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφή. Ήθε, αδερφοί, ο Κύριος να μας δίνει δύναμη να μένουμε κοντά Του, αδερφοί, και να μην ξεχνάμε, αδερφοί, πως η χαρά του Κυρίου είμαστε εμείς. Ο Κύριος θα μας ευλογεί. Αμήν.